Γεια σας, είμαι η Έφη. Είμαι η Μαρία. Είμαστε φυσικοθεραπεύτριες, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου των Φυσικοθεραπευτών και θα σας δείξουμε μερικές χρήσιμες ασκήσεις για την αγγυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα. Η αγγυλοποιητική προκαλεί δισκαμψία στη σπονδυλική στήλη και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η κινητικότητα και να δημιουργείται πόνους. Οι ασκήσεις αυτές είναι ενδεικτικές και θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την ευληγησία σας. Για ένα πιο αξιατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης, απευθυνθείτε στο φυσικοθεραπευτή σας, ο οποίος σε συνεργασία με το ρευματολόγο θα σας αξιολογήσει και θα φτιάξει ένα κατάλληλο πρόγραμμα ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες σας. Είναι σημαντικό οι ασκήσεις να εκτελεστούν με ασφάλεια, γι' αυτό προσαρμόστε το χώρο κατάλληλα. Οι ασκήσεις θα γίνουν είτε στο κρεβάτι, είτε σε ένα στρώμα στο δάπεδο, αν είστε αρκετά εξοικειωμένοι με αυτό. Αν κάποια άσκηση σας προκαλέσει πόνο ή δυσφορία, σταματήστε την. Φορέστε ανετά ρούχα και ξεκινάμε. Ξαπλώνετε ανάσκελα με τα γόνατα λυγισμένα και ένα μαξιλάρι να υποστηρίζει τον αυχένα σας. Βάζετε τα χέρια σας πάνω στην κοιλιά και παίρνετε βαθιά αναπνοή να γεμίσει η κοιλιά σας με αέρα. Βγάζετε τον αέρα να αδειάσει η κοιλιά. Επαναλαμβάνουμε εισπνέοντας από τη μύτη έτσι ώστε να γεμίσει η κοιλιά και εκπνέοντας αργά από το στόμα. Κατά την εκπνοή μπορείτε να πιέσετε λίγο με τα χέρια σας για να βοηθήσετε και να αντιληφθείτε καλύτερα την κίνηση. Εισπνέουμε και εκπνέουμε. Την άσκηση αυτή θα την επαναλάβετε 5 φορές. Ξεκουραζόμαστε. Σηκώνουμε το ένα πόδι και το τραβάμε στην κοιλιά να νιώσουμε τράβηγμα στην κάτω επιφάνεια του ποδιού και ακουμπάμε. Σηκώνουμε ξανά. Αν δεν μπορούμε να πιέσουμε στην περιοχή του γόνατος γιατί προκαλείται πόνος, πιάνουμε από την κάτω πλευρά του μυρού και τραβάμε. Ακουμπάμε. Το άλλο πόδι. Τραβάμε, κρατάμε και ακουμπάμε. Επαναλαμβάνουμε. Την άσκηση αυτή θα την κάνετε 10 φορές σε κάθε πόδι. Και αν αυτό είναι σύμφωνα με τις δυνατότητές σας, σηκώστε και τα 2 πόδια και τραβήξτε τα στην κοιλιά. Και κάτω. Επαναλαμβάνουμε. Η κίνηση είναι αργή, έτσι ώστε να μην προκαλείται πόνος. Ακουμπάμε, άλλη μία. Ακουμπάμε και αυτή η άσκηση γίνεται 10 επαναλήψεις. Σφίγγουμε την κοιλιά και τους γλουτούς και σηκώνουμε τη μέση μας ψηλά. Και κάτω. Παίρνουμε βαθιά ανάσα και εκπνέουμε την ώρα που ανεβάζουμε τη λεκάνη μας ψηλά και κάτω. Η κίνηση γίνεται αργά, χωρίς να δημιουργεί πόνο στη μέση. Θα κάνετε και εδώ 2 σετ των 10 επαναλήψεων. Ξεκουραζόμαστε. Ανοίγουμε τα χέρια στο πλάι στο ύψος των ώμων. Αν τα χέρια σας δεν φτάνουν μέχρι εκεί, ανοίξτε τα όσο πιο ψηλά μπορείτε, χωρίς όμως να δημιουργείτε πόνο στους ώμους. Ρίχνουμε και τα 2 πόδια προς τη μία πλευρά, ενώ κοιτάμε προς την αντίθετη. Επανερχόμαστε στην αρχική θέση και ρίχνουμε τα πόδια μας από την άλλη μεριά. Προσέχουμε να μην ξεκολλάει ο θώρακας από το κρεβάτι. Επανερχόμαστε. Ξανά πάλι. Αρχική θέση. Και πάλι αριστερά. 10 επαναλήψεις σε κάθε πλευρά του σώματος. Τεντώνουμε τα πόδια να ακουμπήσουν καλά στο κρεβάτι και από αυτήν τη θέση τεντώνουμε λίγο ακόμα το δεξί μας πόδι και τραβάμε πίσω. Τεντώνουμε το αριστερό και τραβάμε πίσω.
Πάμε πάλι το δεξί, σαν να προσπαθούμε να αγγίξουμε τον τοίχο απέναντι. Τραβάμε. Αριστερό. Ερχόμαστε στην αρχική θέση. Ξανά πάλι το δεξί. Μαζεύουμε. Αριστερό. Σε αυτή την άσκηση θα κάνετε 10 επαναλήψεις σε κάθε πόδι. Όπως σας ανέφερα και στην αρχή, το πρόγραμμα των ασκήσεων είναι ενδεικτικό και θα το κάνετε ανάλογα με τις δυνατότητές σας. Όσο περισσότερο εξασκείστε, τόσο καλύτερα θα τα καταφέρνετε. Αν κάποια άσκηση σας προκαλέσει πόνο ή δυσφορία, σταματήστε την. Αν ο πόνος επιμένει 24 ώρες μετά, επικοινωνήστε με τον γιατρό ή τον φυσικοθεραπευτή σας. Ο φυσικοθεραπευτής είναι ο κατάλληλος επαγγελματίας υγείας που θα σας αξιολογήσει και σε συνεργασία με τον ρευματολόγο σας θα σας προτείνει το κατάλληλο εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης.